Καλησπέρα σας, κύριε Αναστασιάδη. Γεια σας, κύριε Ζαγόρα. Καλησπέρα σε όλους. Το λέω... Γιατί να μην κάτσω ένα Ηράκλειο και το βράδυ για να πιω και το καφέ μου πρωί-πρωί στο Beach Bar, που όντως έχω πάει και εγώ και είναι τέλειο, και αν δεν παίζω και κανένα διήμερο. Γιατί να γυρίσω? Έχεις... Δεν μου αρέσει πολύ. Έχεις πάει βράδυ και έχεις πιει και καφέ συνεχόμενα το πρωί στο ίδιο μέρος. Το έχεις κάνει αυτό? Τι, να δεις τι ωραίο που είναι. Στο ίδιο μέρος να κάτσω το. Συνεχόμενα, όχι. Σε μια πάση. Ναι, ναι. Όχι, κοίταξε, τα περιέγραψε όλα ωραία. Εκεί που είπε, σε 7.30 γυρνάμε, εκεί λίγο σπίτι και η καρδιά μου. Τους πιάνω όλους δηλαδή, εγώ. Όλους, με όλους παίζω μπάλα. Και με αυτούς τους αγχωμένους. Λίγο και ζήλευσα από το όλο και σε αυτό Ηράκλειο, το Beach Bar, το θάλασσα. Εκεί που λες επιστρέφεις 7.30 λίγο που τα χάλασε. Ναι, γιατί σήμερα τους πιάνω αυτούς. Τις υπόλοιπες μέρες πιάνω τους άλλους. Κοίταξε, μπορώ να πω και για τα κορίτσια ότι αν έχεις 8 η ώρα ραντεβού στην Καλαμαριά για νύχια, θα μπορείς 7.30 να φύγεις από εκεί, 8 θα είσαι σίγουρα στην Καλαμαριά για νύχια. Σωστό και αυτό. Ναι, ναι. Το μεγάλο πρόβλημα αυτό είναι. Όχι ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης. Να μην χάσουμε το ραντεβού για τα νύχια. Ποιο ΠΑΟΚ και ποιο Άρης? Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, σιγά. Μπορεί να ακούσει ραδιόφωνο. Τι γίνεται εκεί πέρα, στην Ηλιόλου στη Σόφια? Κοίταξε, είναι η Ηλιόλου και όντως και έχει πολύ ζέστη. Δημοκρατία Θεσσαλονίκης. Είμαστε λίγο στην πλατεία, στο πεζόδρομο Τιτόσα, το κεντρικό δρόμο που κάθε 2 χρόνια 3 γίνεται και καλύτερη ευρωπεριοχή. Θα έλεγα και με τον Κώστα, πάρα πολύ χρήμα γενικότερα. Κάθε μαγαζιά, ό,τι μπορεί να φανταστείς, μεγάλες πολυεθνικές, καφές, διατόρια, το βράδυ κλαμπ. Είναι μια περιοχή εδώ στο κέντρο που πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κάποια ευρωπαϊκή μεγαλοπόλη. Mm-hmm. Είναι υποφερό γιατί έχει πολύ τεράστια διαφορά από τη Σόφια της δεκαετίας του 80, του 90, η ανάπτυξη είναι ραγδαία. Και βλέπεις να χτίζονται και ξενοδοχεία καινούργια και μαγαζιά και πολυκατοικίες. Είναι στη φάση της ανάπτυξης. Ηρεμία γενικότερα δεν θυμίζει η πόλη ότι υπάρχει ένα παιχνίδι. Εντάξει, παρόλα αυτά θα έχει πολύ κόσμο το βράδυ, τα έχουμε ξαναπεί. Θα είμαστε και από νωρίς να αποφύγουμε και το συνοστισμό. Εχθές είχε φασαρία, δεν είχε χθες φασαρία? Εκεί με... με τους Κύπριους. Δεν διαπίστωσα κάτι τρομερό, δεν ξέρω. Κάτι γίνανε, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Κάτι έτσι πάρα πολύ σοβαρό δεν έπεισε την αντίληψη μου, ούτε έμαθα. Να σου πω την αλήθεια. Για πάμε στις λεπτομέρειες. Μακάρι να μην συμβεί και τίποτα σήμερα, το βράδυ, γιατί δεν είναι μικρό μέγεθος η... Η Λεύσκη δεν είναι Λουντογκόριτς που έχει μέσο όρος 300 ανά αγώνα. Είναι μια ομάδα με πολύ κόσμο. Εδώ οι Τόφοι το λένε φάση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός της ΕΚΑ και η Λεύσκη. Κάπως έτσι είναι ισορροπίες. Εξακολουθεί να είναι θέμα για τους Βούλγαρους το θέμα των εισιτηρίων. Το πώς ορισμένοι, μαζί νομίζω το λέγαμε, όντως υπήρχε όριο τεσσάρων, αλλά υπήρξαν ορισμένοι που πήραν και 100-150 εισιτήρια προκύπτει. Αχα. Για να τα πουλήσουν προφανώς στη μαύρη αγορά. Τέλεια, ναι. Μεροκάματο για να έρθουν διακόπες εδώ στην Ασπροπάλτα. Ναι. Ασπροπάλτα και Χαλκιδική. Εντάξει, μου Ασπροπάλτα, μια χαρά είναι. Χαλκιδική. Τέλεια. Ναι. Πέρασε προχθές, είναι πολύ ωραία. Αυτά τα διαδικαστικά έτσι και το αγώνα μπορεί να δούμε και φίλους του ΠΑΟΚ Κερκίδες. Ας το κρατήσουμε και αυτό λίγο. Λίγο στον αριθμό, αλλά μπορεί να έχει και ΠΑΟΚ την παρουσία του εισιτή. Στο Γεώργια Σπαρούχου. Περισσότερα 5.30 και μετά που θα είμαστε και στο γήπεδο, είπαμε από νωρίς για να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, να ενημερώνουμε τον κόσμο και να μην πέσουμε πάνω σε κάποιες κίνησεις, σε κάποιες συναντησμούς της πόρτης. Όταν δεν ξέρεις, Γιώργο, ένα πόλη, μια πόλη, ένα γήπεδο, πάτε από νωρίς για να έχεις και πάλι στο ίσυχο. Λοιπόν, τώρα ο ΠΑΟΚ προφανώς έφτασε η μέρα που πρέπει να δείξει τα πρώτα δείγματα γραφής και να είναι καλά αυτά. Με την ενδεκάδα να μην παρουσιάζει αλλαγή σε σχέση με αυτή που λέγαμε χθες και μαζί κιόλας. Δηλαδή με Κοτάρσκι, Βιερίνια, Ράφα Σοάρες, Ίκα στον Κάργα, Βάμπα Γκούστο, τον Τάντα στο 10 μάλλον, δεξιά τον Αντρίγια, αριστερά τον Κουαλιάτα και στην κορυφή τον Γιώργο Κούτσια. Κάπως έτσι περιμένουμε τον ΠΑΟΚ. Μάλλον ακριβώς έτσι τον περιμένουμε, αλλά πάντα αφήνουμε ένα μικρό ενδεχόμενο γιατί δεν είμαστε στο μυαλό του εκάστοτε προπονητή, μπορεί σήμερα να σηκώθηκε, να σκέφτηκε κάτι άλλο, να του είπε ένας παίκτης ότι κοιτάξεις δεν είναι και πολύ καλά, αυτά είναι πάντα μέσα στην καθημερινότητα κάνει πολλές φορές. Οπότε, αλλά οι δοκιμές και οι σκέψεις είναι αυτές που είπα. Με Βιερίνια στα δεξιά της άμυνας, σε λήψη του Λίδατζη, και με τον Τάντας να προτιμάτε αντί του
Φιλίπε Σουάρες. Και φυσικά με το όσο να ακούσω κάτι που εμένα με βρίσκει σύμφωνο και πιο δίκαιο, γιατί και καλύτερη προετοιμασία έκανε ο ΣΒΑΠ και όλες οι μέρες ήταν προετοιμασίας από την πρώτη τόνος προπόνηση στην Θεσσαλονίκη, στη Νέα Μεσημβρία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν στο ΣΑ θα πάει, αν θα πάει έτσι με ΣΒΑΠ και Αγκούστο, όχι ότι ένα δίδυμο Αγκούστο Κούρδη θα είναι έκκληση, αλλά νομίζω ότι είναι πιο δίκαιο και πιο σωστό να παίξει ο ΣΒΑΠ, ο οποίος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα του δικεφάλου του Βόρα, η ενδεκάδα που θα κληθεί να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση. Εννοείται με νίκη ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το μεγαλύτερο βήμα και μια ισοπαλία ενδεχομένως δεν θα είναι άσχημη. Το έλεγα μόνο και με τον Κώστα και έχει το ενδιαφέρον του. Φίλοι του ΠΑΟΚ που μένουν χρόνια στη Σόφια παρομοιάζουν τη Λεύσκη με ομάδα δυναμικότητας Λεβαδιακού. Εγώ δεν το εστερνίζομαι και είναι πολύ νομίζω υποτιμητικό. Δεν ξέρω, μπορεί και να φανεί στο κήπεδο έτσι, αλλά μια ομάδα με τόσο κόσμο, μια ομάδα που απέκλεισε, παίζει τα ημιτελικά και με το Πόρες, η οποία είναι παντοδύναμη για τα βουλγαρικά δεδομένα. Ναι. Πήρε και το κύπελο και δεν νομίζω να είναι τόσο χαμηλή ποιότητα Λεβαδιακού Λαμίας. Μακάρι να αποδεχτεί το κήπεδο, δεν θα συναγωρηθεί κανένα φίλο του ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι είναι υπερβολικά αισιόδοξο το σενάριο να περιμένουμε μια ομάδα που θα είναι ακίνδυνη και ο ΠΑΟΚ θα έχει τον πρώτο λόγο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Εγώ περιμένω στον αλήθεια ένα παιχνίδι ανοιχτό και επειδή οι καλοκαιρινές προκρίσεις συνήθως κρίνονται στις λεπτομέρειες, ναι, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να εκμεταλλευτεί τις περισσότερες ευκαιρίες που θα του δημιουργηθούν και να μην φανεί αφελής ή πολύ άμυνα σε κάποια φάση, δούμε κάποιο τραγικό λάθος και από το πουθενά ο ΠΑΟΚ βρεθεί να κυνηγάει το σκορ. Γιατί το δικό μου το μυαλό είναι βέβαιο ότι ο ΠΑΟΚ 21 Ιουλίου δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά στα κόκκινα. Νομίζω καμία ποδοσφαιρική ομάδα δεν μπορεί τόσο νωρίς σεζόν με 3 εβδομάδες 4 προπονήσεων να είναι στο full 90 λεπτά. Εδώ καλά καλά δεν μπορούν οι ομάδες να το κάνουν όταν είναι full σεζόν, δηλαδή Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Άρα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η διαχείριση του παιχνιδιού και από το ΠΑΟΚ και από τη Λεύσκη. Αν ο ΠΑΟΚ είναι σοβαρός και ακολουθήσει το πλάνο που έχει υπονοηθεί, νομίζω ότι θα βάλει τις βάσεις για την πρόκληση. Αλλά πάντα μια ανησυχία υπάρχει. Τουλάχιστον σε μένα, από τη μέρα της κλήρωσης μέχρι και τώρα, μια ανησυχία την έχω. Και γιατί δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστεί ο νέος ΠΑΟΚ. Με νέο πρόσωπο τον Κοτάρσκι, τον Κάργα, τον Ράφα Σοάρες, τον Κουαλιάτα, τον Τάντας, ακόμα και τον Κούτσια. Δεν ξέρουμε τη Λεύσκη, το πώς θα παρουσιαστεί. Και δεν ξέρουμε και το momentum και δεν ξέρουμε και την βούληση της τύχης. Γιατί πάντα όταν μιλάμε για μάτι Ιουλίου και είναι δεικτικό ότι αν δει κάποιος τις πρεμιέρες του ΠΑΟΚ στη δεκαετία του Ιβάν Σαββίδη θα δει και ήττα από τη Ζίμπρου, θα δει και ήττα από τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ, ανεξάρτητα μετά ήρθαν προκρίσεις ανεξάρτητα από αυτό, αλλά καλό θα είναι να μην ξεκινήσει η θετική καμπάνια του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη με ήττα. Γιατί όσο να πει μετά 28 Ιουλίου στη Τούμπα, ένα άγχος θα υπάρχει παραπάνω αν πρέπει ο ΠΑΟΚ να ανατρέψει σκορ. Έτσι είναι. Γι' αυτό λέμε ας πάρει ΠΑΟΚ τη νίκη, αν μπορέσει να τελειώνει, για να δει μετά πιο άνετα τη ρεβάνς και να δει μετά πώς θα αποκλείσει και την τελέση και την χάμπρο του Σπάρτα. Λοιπόν, θα σας ακούσουμε και αργότερα, Στέργιο. Okay. Πήραμε μια τζούρα από Βουλγαρία και τα λοιπά και το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Αργότερα θα σε ξανακούσουμε, οπότε σε ευχαριστώ προς το παρόν. Και θα τα πούμε μετά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, να είσαι καλά, Στέργιο.